Πασόκ πρέπει να το προσέξετε. Πριν από αυτό, θα πάμε στο Γιάννη τον Τζούνο να δούμε την ανακοίνωση που έβγαλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργό. Και να μα πει και το ρεπορτάζ και τι πληροφορίε που υπάρχουν. Και αμέσω μετά στην τοποθέτηση του κ. Σκουλέτη, επειδή έχουν να τοποθετηθούν. Επί τη τοποθετήσεω. Επί τη τοποθετήσεω γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση που λένε. Έλα, Γιάννη, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Είχαμε την δήλωση του Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, την οποία σας μεταφέρω. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά λέει ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της και θα πρέπει και οι εταίροι να προχωρήσουν στο δικό τους κομμάτι της συμφωνίας και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία η οποία προκαλεί καθυστέρηση οπωσδήποτε δεν ευνοεί την ελληνική πλευρά και είναι κάτι το οποίο δεν επιθυμούν στην ελληνική κυβέρνηση. Μία δήλωση από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά λόγω των... Δεν λέει ο κύριος Σαμαράς ποια σκοπεύει να είναι η στάση της ελληνικής πλευράς αν συνεχιστεί η καθυστέρηση, η ολιγορία όπως λέει και τα λοιπά. Όχι, αυτό είναι κάτι... Γιατί βλέποντας εδώ την ανακοίνωση λέει ότι οι όποιες τεχνικές δυσκολίες και τα λοιπά στην εξέβρεση της τεχνικής λύσης δεν συγχωρούν καμία ολιγορία ή καθυστέρηση. Τελεία. Υπάρχει σε αυτό από το ρεπορτάζ, λέω κάτι. Θα σας πω ότι ούτως ή άλλως σε 24 ώρες από τώρα υπάρχει σύνοδος κορυφής. Καταλαβαίνετε ότι στη σύνοδο κορυφής το πρόσωπο θα είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, διότι στη σύνοδο κορυφής θα πρέπει ο κ. Σαμαράς να πιέσει ακόμη περισσότερο ώστε να υπάρχει εξέβρεση μιας λύσης. Ούτως ή άλλως η ελληνική πλευρά ήθελε μια λύση σε αυτό το Eurogroup, κάτι το οποίο δεν έγινε. Το γρουσουζέψαμε που έλεγε ο κύριος Τουρνάρας. Ναι, το γρουσουζέψαμε. Βέβαια η ελληνική πλευρά δεν είχε μια θέση συγκεκριμένη, Γιάννη, για τη βιωσιμότητα του χρέους. Όχι, επίσημα η ελληνική κυβέρνηση δεν ανακατεύτηκε, να σας το πω έτσι, ανάμεσα στη διελκυστίδα, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και μάλιστα σας θυμίζω ότι στην προηγούμενη συνέντευξη που ο κ. Σαμαράς είχε πει ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να το λύσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να βρουν μία λύση για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο ενδιαφέρει την ελληνική πλευρά είναι ότι όσο υπάρχει καθυστέρηση από το Eurogroup, σαφέστατα και υπάρχει καθυστέρηση στην εκταμείωση της δόσης. Και επειδή το χρονοδιάγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης λέει ότι η δόση θα πρέπει να έρθει τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι της από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου, τα 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ, κάποιοι μάλιστα τα ανέβαζαν και στα 34, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί επιπλοκές για οτιδήποτε προγραμματίσει. Είχε προγραμματίσει μάλλον η ελληνική κυβέρνηση. Μες. Βέβαια το επόμενο Eurogroup είναι πάρα πολύ κοντά, είναι την επόμενη Δευτέρα. Αλλά μεσολαβεί, επαναλαμβάνω, η Σύνοδος Κορυφής. Εκεί οπωσδήποτε θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την ελληνική πλευρά. Διότι οπωσδήποτε στη Σύνοδο Κορυφής αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι μια πίεση από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε εφόσον χάθηκε η μέρα η χθεσινή από το Eurogroup, τουλάχιστον να μην χαθεί άλλη μια μέρα. Την επόμενη Δευτέρα. Μάλιστα. Τέλος, Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.